Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πρόσωπο της Παναγίας μας. Ποια θέση έχει στη ζωή της Εκκλησίας, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Κωνσταντίνο. Ο πατέρας Κωνσταντίνος είναι εφημέριος στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις Βούτες Ηρακλείου. Την ευχή σας, πατέρα Κωνσταντίνε. Μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και εσάς και τον Σεβασμιότατο για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και μαζί μας ακόμα είναι ο κύριος Γεώργιος Σαμουράκης. Ο κύριος Σαμουράκης είναι διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάσκων στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Κύριε Σαμουράκη, καλησπέρα. Μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Μας ακούει ο κύριος Σαμουράκης? Σε λίγο. Εντάξει, θα ακούμε σε λίγο. Πατέρα Κωνσταντίνε, να ξεκινήσουμε με εσάς. Μιλούμε για την Παναγία. Είστε βέβαια και προϊστάμενος εφημέρος στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ναι. Η Παναγία ποια θέση έχει ακριβώς στη ζωή της Εκκλησίας μας? Η Υπεραγία Θεοτόκος πραγματικά είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο συνεδέθη αρρήκτως με το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Ναι. Και ήταν εκείνη η οποία πραγματικά έπαιξε μεγάλο ρόλο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ονομάζεται Παναγία για το λόγο ότι είναι πάνω από όλους τους Αγίους. Παναγία, πάνω από όλους τους Αγίους. Ναι, ναι, ναι. Μετά δηλαδή από την Αγία Τριάδα, ναι, θεωρείται το επόμενο πρόσωπο δηλαδή ότι είναι η Παναγία μας, η Θεοτόκος, η οποία πραγματικά ήταν εκείνη που κυοφόρησε τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν και έγινε η αιτία εμείς πραγματικά να μπορούμε να είμαστε, κοντά στο Θεό, να γνωρίσουμε το Θεό και να βρούμε τον δρόμο της σωτηρίας μας. Να πούμε βέβαια έτσι δύο λόγια για την... Μέσα από αυτό που ρώτησα, ναι, στη ζωή της Εκκλησίας, ναι, ουσιαστικά και στη ζωή μας. Ναι. Ίσως αυτό έπρεπε να πω. Ναι. Γιατί έχει τέτοια κεντρική θέση, ακόμα και λεκτικά λέμε Παναγία μου, πρώτα επικαλούμεθα εκείνη και μετά τον Κύριο. Έτσι, αυτό γιατί συμβαίνει, επειδή είναι η μητέρα του Κυρίου? Εμείς ακούμε και τις, ναι, φράσεις «γέφυρα ουρανού και γης, μεσήτριχα». Ναι, ναι. Είναι ακριβώς αυτό ότι, όπως είπαμε, είναι η μητέρα του Κυρίου μας και εκείνη έπαιξε αυτό το σημαντικό ρόλο για την γέννηση του Χριστού. Αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι συναντάμε σε όλη την Ελλάδα πάρα πολλά προσκυνήματα στο όνομα της Παναγίας και με διάφορα ονόματα. Και με πολλά ονόματα, πολλές ονομασίες, ανάλογα τώρα Τριχερούσα, πάντα. Ναι, ανάλογα και με την τοποθεσία που είναι η Παναγία. Γι' αυτό έχουμε, αλλά και ανάλογα και τα θαύματα τα οποία έχει επιτελέσει η Παναγία μας. Και όντως πραγματικά λέγεται ότι έχει 500 προσωνύμια η Παναγία. 500 προσωνύμια, ναι, τόσα, ναι, από μάλιστα. Τόσα πολλά, ναι. Τα οποία έχουν να κάνουν με το μέρος και διάφορα περιστατικά. Ακριβώς. Η Παναγία, ναι, κάνει θαύματα, μαρτυρούνται, ναι, θαύματα στην, ναι, Παναγία. Ναι, ναι. Στην Παλαιά Διαθήκη, πριν, ναι, γεννηθεί ο Χριστός, ναι, η Παναγία αναφέρεται, μαρτυρείται ή προφητεύεται? Όχι, δεν έχουμε. Και μάλιστα προφητεύεται η Παναγία στην Παλαιά Διαθήκη, ναι. Τώρα βέβαια στην Καινή Διαθήκη να πούμε ότι δεν αναφέρεται λεπτομερώς η ζωή της Παναγίας. Όχι, όχι. Μόνο... για τον Κύριο και παρεπιπτόντως. Ναι, κάπου, ναι, στο γάμο της Κανά, ξέρουμε. Μόνο στο γάμο της Κανά και στη Σταύρωση που είπε ο Χριστός ότι στον Ιωάννη ότι είναι η μήτρη σου, ναι, από εκείνη την ώρα και μετά. Ναι, σωστά, ναι, κάτω στο Σταυρό. Αλλά έχουμε όμως πληροφορίες από απόκριφα, βιβλία και μάλιστα από το πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου. Από εκεί έχουμε κάποιες πληροφορίες στην Παναγία μας και γνωρίζουμε λοιπόν ότι πλησίων της Κολυβήθρας της Βυσθεδά υπήρχε ένα σπίτι το οποίο εκεί έμεναν οι γονείς της Παναγίας, ο Ιωακήμ και η Άννα. Ναι. Άλλοι λέγεται, για άλλους λέγεται ότι ήταν στο Ιεροσόλυμα, για άλλους λέγεται ότι κατοικούσε στη Ναζαρέτ. Και εκεί λοιπόν ο Ιωακήμ και η Άννα, οι γονείς της Παναγίας, γνωρίζουμε ότι ήταν άτεχνη η μητέρα της, η Άννα. Ναι. Και σε μεγάλη ηλικία έτσι τους έδωσε ο Θεός αυτή την ευλογία να φέρουν στον κόσμο την Παναγία μας. Και βέβαια αυτό που γνωρίζουμε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, ενώ ήταν άτεκνοι, ήταν πολύ δίκαιοι και πολύ ευλαβείς άνθρωποι και προσευχόντουσαν, δεν είχαν απογοητευτεί
Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός τους δίδει αυτή την ευλογία και τους δίνει την Παναγία. Σε μεγάλη ηλικία και ξέρουμε τα γνωστά, ναι, τα εισόδια της Θεοτόκου. Ακριβώς. Και να πούμε βέβαια στους τηλεθεατές μας ότι η Παναγία μας γεννήθηκε με φυσικό, έγινε φυσική σύλληψη, σε αντίθεση με την σύλληψη. Από τους γονείς της έγινε σε αντίθεση με εκείνη με τον Χριστό. Ακριβώς. Σε αντίθεση με τον Κύριό μας, η γέννηση της Παναγίας έγινε με φυσικό τρόπο. Και ναι, βέβαια, αυτό να το σημειώσουμε, ναι, γιατί και σε, ναι, πολλούς προφήτες της Παλαιάς βλέπουμε, mm-hmm, πολύ μεγάλης ηλικίας, όλοι οι προφήτες, ναι, και φτάνουμε στην Παναγία, αλλά είναι με φυσικό τρόπο. Ναι. Ενώ η Παναγία η πρώτη φορά φέρνει αυτό το καινούριο, ακριβώς, που ξέρουμε δεν έχει σύζυγο. Οι γονείς της λοιπόν αυτό που είχαν έκαναν τάμα στο Θεό, ότι αφού θα γεννηθεί η Παναγία, την έταξαν στο ναό της Ιερουσαλήμ και έτσι λοιπόν 3 χρονών βλέπουμε η Παναγία να αφιερώνεται στο ναό. 3 χρονών. 3 χρονών. Εκεί λοιπόν έμεινε 12 χρόνια, μέχρι τα 15 της χρόνια, έμεινε μέσα στο ναό, Παναγία, όπου όπως λέγεται τρεφόταν από άγγελο κυρίω. Mm. Μετά τα 15 της χρόνια, αφού κοιμήθηκαν και οι γονείς της, τότε έχουμε... Α, όταν ήταν 15 ετών, ναι, έφυγαν οι γονείς, κοιμήθηκαν οι γονείς της, τότε ο Ιωσήφ, βλέπουμε ένα άλλο πρόσωπο, τον Ιωσήφ, ο οποίος έγινε ο μνήστορ της Παναγίας μας και από εκεί και μετά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στη συνέχεια έχουμε την σύλληψη του Κυρίου μας με αυτό το θαυμαστό τρόπο. Με την επίσκεψη του Αρχαγγέλου. Ναι, με την, που ο Άγγελος ο Γαβριήλ της έφερε αυτό το μήνυμα και πραγματικά εκείνη απόρρισε πώς θα μπορούσε αφού δεν είχε συνευρεθεί με τον Ιωσήφ, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και πραγματικά έτσι έγινε με ένα θαυμαστό τρόπο, γι' αυτό και έχουμε και το Αϊπάρθενο της Θεοτόκου. Και πριν τον τόκο και κατά τον τόκο, αλλά και μετά τον τόκο. Είναι Αϊπάρθενος, ναι, η Παναγία. Ναι. Και είναι γεγονός ότι η Παναγία μας είναι αυτή η γυναίκα η οποία ήταν άξια να συλλάβει τον Υιό και Λόγο του Θεού και γι' αυτό και κατά Θεία Οικονομία επέτρεψε ο Θεός αυτό το συγκεκριμένη περίοδο, γιατί ήταν τόσο αγνή, τόσο καθαρή η Παναγία μας, γι' αυτό και επέτρεψε να γεννήσει τον Μήτρα στον Υιό και Λόγο του Θεού, ακριβώς. Να σας διακόψω πριν περάσουμε στα πιο πολλές, ναι, λεπτομέρειες. Είναι μαζί μας, μπορούμε να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Γιώργο Σαμουράκη, τον παρουσίασα προηγουμένως, αλλά δεν τον ακούγαμε. Είναι διδάκτορ θεολογίας και διδάσκων στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Κύριε Σαμουράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Να ρωτήσω, δεν ξέρω, θα ακούσατε τον πατέρα Κωνσταντίνο, τι προηγήθηκε. Είπαμε για τον μνήστορα, δεν έχει σύζυγο η Παναγία. Γεννάει το θεάνθρωπο. Αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί υπάρχει στη θεολογία ότι δεν έχει σύζυγο, αν είναι σημαντικό και η λογική του ανθρώπου μπορεί να το δεχτεί αυτό και πώς. Ωραία. Πρέπει να αρχίσουμε ήδη από την γένεση, από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί όταν ο Αδάμ και η Εύα πέφτουν στο λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα και ουσιαστικά αμαυρώνεται η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο, πρέπει αυτό να διορθωθεί οντολογικά, όπως λέμε, γιατί δεν ήταν απλώς μόνο μια νομική παράβαση, αλλά ήταν μια ασθένεια της ανθρώπινης φύσης. Και έτσι, για να διακοπεί, ας το πούμε, οι συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος, να διακοπεί αυτή η ροή που περνούσε από άνθρωπο σε άνθρωπο, η φθορά και ο θάνατος, έπρεπε να γεννηθεί ο Χριστός ούτε από θέλημα ανδρός, ούτε από θέλημα σαρκός, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, αλλά με έναν τρόπο θεϊκό και υπερφυσικό, προκειμένου το προπατορικό αμάρτημα να μην επηρεάσει την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Η Παναγία, λοιπόν, με την άσπηλη σύλληψη του Κυρίου μας και την άχραντο γέννησή του και την αϊπαρθενία της, κατορθώνει ακριβώς να φέρει το μόνο κενόν υπό τον ήλιο στον κόσμο, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που δεν έχει, θα λέγαμε, με σημερινά δεδομένα DNA ανδρός, αλλά μόνο γυναικός, ναι, για να εκπληρωθεί, θα λέγαμε, και το λεγόμενο πρωτευαγγέλιο, δηλαδή η υπόσχεση που έδωσε ο Θεός
στην Εύα όταν βγήκαν οι άνθρωποι από τον Παράδεισο και της είπε ότι θα θέσω έχθρα ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σατανά. Ναι, το σπέρμα λοιπόν της γυναικός μόνο, δηλαδή ο Χριστός, είναι αυτός που θα κατανικήσει και θα συντρίψει τελικά το κεφάλι του Όφεως. Μάλιστα. Εμείς πολλές φορές ακούμε και τη λέξη μεσήτρια μεταξύ ουρανού και γης. Αυτά γιατί λέγονται, γιατί υπάρχουν για το πρόσωπο της Παναγίας? Καταρχάς είναι αυτή που δανείζει τη σάρκα της την ανθρώπινη φύση στον Χριστό. Γίνεται η γέφυρα για να κατέβει ο Θεός στη γη. Ταυτόχρονα όμως στο πρόσωπό της και στην ευεργετική της παρουσία ελπίζουμε οι άνθρωποι να μεταφέρει τις δικές μας προσευχές, εικεσίες, παρακλήσεις προς τον Κύριό μας. Και αφού ξέρουμε ότι πολλά ισχύει η δέησης δικαίου ενεργουμένου και πολύ περισσότερο πολλά ισχύει η δέησης μητρός προσευμένη αντεσπότου, καταλαβαίνουμε ότι είναι πανίσχυρη η ηγεσία της Παναγίας προς τον Χριστό, και ενώ ο Χριστός είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, λέει η θεολογία μας, ταυτόχρονα όμως είναι τόσο ισχυρές οι ηγεσίες της Παναγίας που καθίσταται και αυτή με τη σειρά της ένα είδος μεσήτριας μεταξύ του Υιού της και των ανθρώπων. Και έτσι ως την φιλάνθρωπη μητέρα απευθυνόμαστε σε αυτή και είμαστε βέβαιοι ότι θα εκπληρώσει τα αιτήματά μας. Είπε και ο πατέρας Κωνσταντίνος προηγουμένως, η Παναγία δεν είναι στην Αγία Τριάδα, δεν είναι Θεός, είναι άνθρωπος. Άνθρωπος όπως είμαστε εμείς ακριβώς. Έχει κάποια διαφορά από εμάς? Πολύ σωστά είπε ο πατήρ Κωνσταντίνος ότι η Θεοτόκος συλλήφθηκε φυσιολογικά και γεννήθηκε φυσιολογικά από τις γονείς τους, έστω και θαυματουργικά σε μεγάλη ηλικία, αλλά με φυσιολογική σύλληψη και γέννηση την οποία γιορτάζει η Εκκλησία μας. Είναι ένας άνθρωπος, όπως οι Καθολικοί εμείς δεν την βάζουμε στην Αγία Τριάδα μέσα, αλλά είναι η πρώτη μεταξύ των ανθρώπων. Είναι αυτή που στο πρόσωπό της συγκεντρώνει όλες τις αρετές και είναι αυτή που ανακεφαλαίωσε την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του γιού της, του Ιησού Χριστού, δανείζοντας τη σάρκα και το αίμα της προκειμένου να πλαστεί η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι, ναι, βέβαια. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν η Παναγία γίνεται ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την Εκκλησία και τη θεολογία, αλλά ταυτόχρονα και για τον καθένα από μας, γιατί ως ανθρώπινο πρόσωπο είναι πολύ κοντά μας, τη νιώθουμε πολύ δική μας. Η ανθρώπινη παρουσία της είναι σημαντική για μας. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε, όταν έγινε, ας το πω, μνήστορ ο Ιωσήφ, η Παναγία πόσο χρόνο ήταν? Ήταν 15 χρονών. 15, πολύ μικρή, ενώ ο Ιωσήφ φαντάζομαι μεγάλος. Ναι, ναι. Όπως επίσης αυτά που ακούμε το όνομα Αδελφόθεος, ήταν φαντάζομαι τα παιδιά του Ιωσήφ από προηγούμενο γάμο, αλλά ήταν μαζί. Και έρχεται κάποια στιγμή και ο Κύριος. Όταν φεύγει ο Χριστός, είναι περίπου 55-58 η Παναγία. Ναι. Γνωρίζουμε την ηλικία της. Ναι, εκεί γύρω στα. Όταν, εκεί μετά τα 50 ήταν, από εκεί στα 50. Ναι. Όταν... οι εορτές που έχουμε είναι πολλές μέσα στον χρόνο. Ναι, ναι. Πόσες είναι περίπου, γνωρίζουμε και να τις πούμε, γιατί ακούμε. Κοίμηση, γενέθλιο της Θεοτόκου, τα εισόδια. Βεβαίως, καθόλου όλο το χρόνο έχουμε εορτές προς την Παναγία μας και να αναφέρουμε έτσι από το Σεπτέμβριο, δηλαδή που έχουμε το γενέθλιο της Παναγίας μας, 8 Σεπτεμβρίου. Μετά έχουμε τα εισόδια της Θεοτόκου που είναι 21 Νοεμβρίου. Ναι. Στη συνέχεια έχουμε τον Ευαγγελισμό στις 25 Μαρτίου. Μετά έχουμε 26 Δεκεμβρίου, είναι η σύναξη, δηλαδή αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. Είναι, την επόμενη είναι η σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου. 2 Φεβρουαρίου είναι η Παπαντή. Α, η Παπαντή αναφέρει και στην Παναγία. Ναι, αναφέρει και στην Παναγία. Είναι και δεσποντική, αλλά και θεομητρική εορτή. Μετά έχουμε 2 Ιουλίου την κατάθεση της τιμίας αισθήτως Ευλαχέρειας. 2 Ιουλίου, ναι. 2 Ιουλίου. 7, μετά έχουμε 15 Αυγούστου, έχουμε την κοίμηση. Και στα 9 μέρα μετά έχουμε την απόδοση της Παναγίας που είναι στις 23 Αυγούστου. 31 Αυγούστου έχουμε την Αγία Ζώνη της Παναγίας. 28 Οκτωβρίου έχουμε την Αγία Χέπη. Μαζί με την Εθνική Ορτή εορτάζουμε και την Παναγία μας, διότι ξέρουμε πολύ καλά πόσο βοήθησε το έθνος μας. Ναι, ναι. Έχουμε μετά την 5η εβδομάδα των νηστιών, έχουμε τον Ακάθιστο Ύμνο που είναι αφιερωμένος πάλι προς τη Θεοτόκο, και την Παρασκευή της διακίνησή μου έχουμε την Ζωοδόχο Πηγή.
Η φράση που είπατε «κατά τον τόκο, μετά τον τόκο» έμεινε αϊπάρθενος. Ναι. Και η φράση που λέμε «χαίρε νύμφια νύμφευτε», ναι, οι χαιρετισμοί μπήκανε, φαντάζομαι, ναι, για ποιο λόγο θεολογικά. Ξέρουμε το ιστορικό τότε στο, ναι, Βυζάντιο. Θεολογικά, γιατί αφιερώνει χαιρετισμούς η Εκκλησία για την Παναγία? Ναι, γιατί είπαμε είναι το τιμόμενο πρόσωπο το οποίο οικειοφόρησε τον Κύριό μας και πραγματικά είναι πολύ όμορφο και πολύ ωφέλιμο κανείς καθημερινώς και όντως πολλοί άνθρωποι και μοναχοί και λαϊκοί ακόμα καθημερινώς διαβάζουν τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας και παρακλήσεις κάνουν προς την Παναγία. Α, και είναι πολύ σημαντικό. Σε καθημερινή βάση. Καθημερινή βάση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό καθημερινώς να, καταφεύγουμε προς την Θεοτόκο, διότι ξέρουμε πόσο εκείνη πραγματικά βοηθάει και εισακούγονται οι προσευχές της Παναγίας μας. Και βέβαια ξέρουμε πολύ καλά ότι λένε και οι πατέρες ότι αν η Παναγία το πει, δεν χαλάει, ναι, χατήρι ο Χριστός. Ο Χριστός στην Παναγία, που δίνει η μητέρα του. Ακριβώς. Και έδωσε τη... ναι, την ανθρώπινη φύση. Ακριβώς. Ναι, κύριε Σαμουράκη, να σας ρωτήσω, η φράση που λέμε για τον Ισαΐα, Ισαΐα χόρευε, η Παρθένος έσχε εν γαστρή, γιατί συνδέεται με τον Ισαΐα? Η Παρθένος φαντάζομαι είναι η Παναγία. Γιατί συνδέεται με το πρόσωπο αυτό την Παλαιά Διαθήκη? Ο Ισαΐας είναι ένας από τους προφήτες, ο μεγαλοφωνότατος προφήτης όπως λέμε, που 600 χρόνια πριν προφήτευσε ότι μία Παρθένος θα γεννήσει ένα παιδί που θα ονομαστεί Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός μαζί μας, κοντά μας, και θα είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας. Ακριβώς γιατί είναι ένας από τους κύριους προφήτες που αναφέρεται στο υπάρθενο της Παναγίας και στο ρόλο της στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, γι' αυτό και έχει φτιαχτεί αυτό το τροπάριο. Το λέμε βέβαια και στο γάμο, γιατί με την γέννηση κάθε ανθρώπου έχουμε την ευκαιρία μιας νέας αρχής και μιας νέας σωτηρίας του ανθρώπου. Η συνέχεια του ανθρωπίνου γένους νικάει το κακό και μέσα από τις γεννήσεις που δίνουν την ευκαιρία του πνευματικού αγώνα και σε άλλους ανθρώπους μέχρι να θελήσει ο Θεός το τέλος της ιστορίας. Συνδέεται λοιπόν ο Ισαΐας με την Παναγία λόγω των προφητιών για το πρόσωπό της. Α, μάλιστα. Και ο γάμος παίζει και αυτό το ρόλο, ε. Σταματάει, είπατε, το κακό και ακούγεται αυτή η φράση. Η Ισαΐα χόρευε την, ναι, ώρα. Ναι, θυμόμαστε εκεί βέβαια το γεγονός που δυστυχώς τις μέρες μας τείνει να εκλείψει, ότι οι νεόνυφοι οφείλουν να αγωνίζονται πνευματικά και σωματικά προκειμένου να βρεθούν αγνοί και να στεφθούν στο μυστήριο του γάμου και να συνεχίσουν τον αγώνα μετά από την τελετή του γάμου, γιατί η Εκκλησία ευλογεί τις απαρχές των αγώνων, θα δούμε. Και έτσι να στεφθούν πραγματικά και στην Βασιλεία του Θεού ως νικητές μέσα από αυτό το αγώνισμα που έχουν επιλέξει της έγγραμμης ζωής. Μάλιστα, η Παναγία είναι ένα πρότυπο μητέρας, γι' αυτό μέσα στο γάμο νομίζω ότι δίνει ένα πολύ καλό ένευσμα στους μελλοντικούς γονείς να παραδειγματιστούν. Ναι, το περιστατικό ότι μόλις τη βλέπει η Ελισάβετ, η μητέρα του προδρόμου, και πιάνει την κοιλιά της, καταλαβαίνει ότι είναι έγκυος με αυτόν τον τρόπο, λέει ευλογημένη εσύ γυναίξη. Αυτό το περιστατικό τι ρόλο παίζει στην Εκκλησία μας? Η Παναγία δεν πίστεψε φυσικά αμέσως τα λόγια του Αγγέλου, διότι ήταν κάτι πολύ μεγάλο και παράδοξο αυτό που της είπε, δηλαδή ότι ο άνθρωπος θα γεννήσει Θεό. Και αισθάνθηκε την ανάγκη να πάει σε μία συγγενή της, όπως ήταν η Ελισάβετ, και να πει τα νέα και να λάβει και πνευματική ενίσχυση από αυτήν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ελισάβετ και ο Ζακαρίας ήταν ένα πνευματικό ζευγάρι που κι αυτοί κοντά στο Θεό υπήρξαν και με τις προσευχές τους κατόρθωσαν να γεννήσουν τον Ιωάννη, τον πρόδρομο, που έπαιξε και αυτό το ρόλο του στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Όταν συναντιόνται λοιπόν αυτές οι δύο γυναίκες, η μία είναι ήδη 6 μηνών έγκυος, ο Ιωάννης είναι 6 μήνες μεγαλύτερος από τον Ιωάννης ο πρόδρομος, 6 μήνες μεγαλύτερος, βέβαια. Ακριβώς. Και λέγεται ότι, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που είναι αυτός από τα κανονικά Ευαγγέλια που μας δίνει και τις περισσότερες πληροφορίες για το πρόσωπο της Παναγίας, και η Εκκλησία μάλιστα του έχει αποδώσει παραδοσιακά και το γεγονός ότι την έχει εικονογραφήσει όχι μόνο με την πένα του, αλλά και με τον χρωστήρα. Έχει ζωγραφίσει την εικόνα της Παναγίας, λέει η παράδοση της Εκκλησίας.
Παρουσιάζεται λοιπόν μπροστά στην ξαδέρφη της και υποκλίνεται κατά κάποιο τρόπο ο πρόδρομος μπροστά στον μελλοντικό Μεσσία. Υπάρχει μια πολύ ωραία ανιστορημένη τοιχογραφία στη Σερβία που δείχνει την Παναγία και την Ελισάβετ με διάφανες τις μήτρες και ο Χριστός φαίνεται σαν να κάθεται στο θρόνο στη μήτρα της Παναγίας ενώ απέναντι στη μήτρα της Ελισάβετ ο Ιωάννης ο πρόδρομος προσκυνά κατά κάποιο τρόπο τον Χριστό. Είναι και αυτό μία προδήλωση του γεγονότος ότι ενώ θα εμφανιστεί ο Ιωάννης για να προετοιμάσει το δρόμο, κατόπιν θα αποσυρθεί για να έρθει αυτός που θα σώσει τον άνθρωπο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε, λέμε η κοίμηση της Θεοτόκου, είναι και ο ναός σας. Η διαφορά της κοιμήσεως από την Ανάσταση του Κυρίου ποια είναι? Γιατί λέμε στην Παναγία κοιμήθηκε η μετάσταση. Ναι, όντως έχουμε την κοίμηση αλλά και τη μετάσταση της Θεοτόκου, δηλαδή η Παναγία μας μετέστη στους ουρανούς, γι' αυτό και δεν σώζεται πέρα από την Στήτα, όπως ξέρουμε και την Αγία Ζώνη, δεν έχουμε κάτι προσωπικό ή τα οστά της Παναγίας μας. Ναι, ξέρουμε δεν ότι έχουμε. Μετέστη στους ουρανούς, κοντά στον Κύριό μας και πραγματικά έτσι γιορτάζουμε αυτό το μεγάλο γεγονός στις 15 Αυγούστου. Όταν έφυγε ο Κύριος, αναστήθηκε. Ναι. Η Παναγία πού ήταν, έμεινε με ποιους, με τον Ιωάννη ή με τους μαθητές? Ναι, με τον Ιωάννη. Είπε ο Κύριος, ναι. Είπε στον Ιωάννη ότι από σήμερα θα είναι η μητέρα σου. Γνωρίζουμε πόσο καιρό έμεινε μετά εν ζωή η Παναγία, μετά όταν έφυγε ο Κύριος? Δεν το θυμάμαι τώρα αυτό, πόσο καιρό έμεινε μετά. Αλλά πρέπει να είναι μάλλον μικρό διάστημα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι, ναι, ναι. Και είπατε έχουμε λίγες πληροφορίες, ναι, στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε λίγες. Έχουμε όμως το περιστατικό ότι ο Ιωσήφ πήρε την Παναγία και έφυγαν όταν κινδύνευαν ότι δεν θα πίστευε κανείς ότι δεν είναι σύζυγός της. Ναι, αυτά ναι. Τα πληροφορούμαστε πού, στην Καινή? Είπαμε ότι οι περισσότερες πληροφορίες που έχουμε είναι από τα απόκριφα βιβλία. Αυτό είναι από τα απόκριφα η πληροφορία. Ναι, και από το πρώτο Ευαγγέλιο του Ιακώβου. Εκεί είναι οι περισσότερες πληροφορίες που αναφέρονται στην Θεοτόκο. Όπως φαντάζομαι και τα εισόδια πρέπει να είναι, γιατί δεν έχουμε στα κανονικά κείμενα της Καινής Διαθήκης. Δεν έχουμε, ναι. Κύριε Σαμουράκη, να σας ρωτήσω κάτι, μια παρεξήγηση που πρέπει να είναι παρεξήγηση, είναι λάθος, σχετικά με την Παναγία, αλλά με σημαντική της εορτή, είναι ο κρίνος, ότι της έδωσε τον κρίνο. Ενώ δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Αυτό πώς μπήκε, γιατί είναι λάθος? Άμα διαβάσουμε το απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Λουκά που αναφέρεται στον Ευαγγελισμό της Παναγίας, δεν αναφέρεται πουθενά ο κρίνος. Ναι. Αυτό λοιπόν, εκεί αναφέρονται όλα τα γνωστά περιστατικά του χαιρετισμού του Αγγέλου προς την Παναγία και της τελικής αποδοχής του θελήματος του Θεού εξ μέρους της Θεοτόκου. Ωστόσο, επειδή εμείς εδώ στην Ανατολή έχουμε τη συνήθεια να χειρονομούμε και οι παλιότεροι αγγελιοφόροι κήρυκες κρατούσαν ένα ραβδί το κηρύκιο, εμείς εικονίζουμε τον άγγελο με τεταμένη τη χείρα πολλές φορές προς την Παναγία. Ή να κρατάει το κηρύκιο, ένα ραβδί στο άλλο χέρι ως αγγελιοφόρος του Θεού. Στην δυτική τέχνη δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι δουλειά είχε αυτό το άδειο προτεταμένο χέρι. Πολλές φορές σε μία άκρη της ζωγραφιάς τους έμπαινε ο κρίνος ως ένα σύμβολο της αγνότητας και αργότερα διάφοροι καλλιτέχνες από το άκρο εκεί της εικόνας πήραν τον κρίνο και τον τοποθετήσαν στο χέρι του αγγέλου. Όταν μετά την εποχή της αναγέννησης και με τις αδελφότητες εδώ πολλές δυτικού τύπου εικόνες ήρθαν και στην Ελλάδα και τυπώθηκαν μαζικά, βρεθήκαμε και εμείς να έχουμε εικόνες του Ευαγγελισμού πολύ νεότερες με τον κρίνο που φυσικά δεν υπάρχουν στη Βυζαντινή παράδοση. Και έτσι λοιπόν αυτό το σύμβολο της αγνότητας για τους δυτικούς πέρασε και σε εμάς. Αλλά δεν έχει καμία σχέση. Να το πούμε γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει, ότι καμία σχέση δεν είναι, ούτε υπήρξε κρίνος. Μάλιστα. Ακριβώς. Το Ευαγγέλιο του Λουκά δεν λέει καμία έχει μπει δυστυχώς σε κανένα λουλούδι. Ναι, και έχει μπει και στην ομιλία μας δυστυχώς πολλές φορές. Ακριβώς. Λέμε τα συλλάβους του τον κρίνο, ενώ δεν υπάρχει. Η σύλληψη γίνεται εκ πνεύματος Αγίου για τη δική μας παράδοση. Με το λόγο του Αγγέλου και την αποδοχή της Παναγίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκτός από το θεολογικό βαρύ κομμάτι που σίγουρα μετράει. Πρακτικά, στα προβλήματά μας, η Παναγία πώς μπορεί να συνδράμει? Ναι, πραγματικά είναι μεγάλη έτσι, η ευλογία που έχουμε την Παναγία μας και είναι μια ελπίδα, θα έλεγε κανείς. Θεωρώ ότι όποιος την επικαλείται και πιστεύει πραγματικά στη χάρη της, είναι εκείνη που, όπως λέγει το τροπάριο, πάντα προστατεύει σ' αγαθή. Μας προστατεύει πραγματικά
από όλα τα κακά και μας βοηθάει στην ζωή μας, αρκεί να την επικαλούμαστε, αρκεί έτσι να πιστεύουμε σε εκείνη. Και όπως η μάνα πραγματικά φροντίζει τα παιδιά της, έτσι και η Παναγία μας είναι μια μητέρα που φροντίζει εμάς τους, τα παιδιά της, δηλαδή που είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι, αρκεί, όπως είπαμε, να την επικαλωστούμε και να καταφύγουμε σε εκείνη. Και γι' αυτό, όπως είπαμε, έχουμε χιλιάδες τάματα και προσκυνήματα σε όλη την Ελλάδα και πραγματικά συνεχώς βλέπουμε έτσι ανθρώπους να μαρτυρούν θαύματα και γεγονότα τα οποία είναι έτσι θαυμαστά και βλέπει κανείς πώς η Παναγία μας επεμβαίνει στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Είναι μαζί μας, σας διακόψω, ο κύριος Νόντας Σκοπετέας, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός εκπομπών και συγγραφέας, αλλά και πολλών εκπομπών θεολογικού περιεχομένου. Κύριε Σκοπετέα, καλησπέρα από την Κρήτη, μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Χαίρετε κύριε Λίλη, μεγάλη χαρά και δική μου. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση στο φιλόξενο σταθμό σας. Την ευχή του πατρός Κωνσταντίνου, με τον οποίο έχουμε συναντηθεί κάποιες φορές, ναι. Έχει δώσει ο Θεός και στο περιβόλι της κυρίας Θεοτόκου, ναι. Και χαίρομαι πολύ που τον συναντώ και σήμερα, έτσι, και σε αυτή την... Εμείς χαιρόμαστε πολύ και εμείς σας θεωρούμε συνεργάτη της εκπομπής μας και χαιρόμαστε πολύ. Ασχολείστε με το θέμα αυτό εκτενώς. Αν σας ρωτούσα όλα αυτά τα προσωνύμια που έχουμε για την Παναγία, το πιο χαρακτηριστικό, πιο αντιπροσωπευτικό, ποιο θα μας λέγατε ότι είναι? Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι πάνω από 500. Ναι, αυτό είπατε και εσείς, πάνω από 500. Τις έχουν αποδοθεί της κυρίας Θεοτόκου. Εγώ θα έλεγα ότι, δεν ξέρω αν είναι μέσα σε αυτά τα 500, ναι. Η προσωνυμία της ως διαπορθμεύουσα. Διαπορθμεύουσα, ναι. Διαπορθμεύουσα. Έχει μια άμεση συνάφεια με αυτό που λέμε μεσητεύουσα. Ναι. Δηλαδή η Παναγία μας συνεχώς μεσητεύει. Αυτό είναι το μεσητευτικό της έργο. Το κύριο έργο, το διακόνημά της. Λέμε και στην παράκληση, σε και τείχος και λιμένα έχομεν και πρέσβην ευπρόσδεκτον. Να λοιπόν η πρεσβεία, η μεσητεία της. Και έλεγε ένας γέροντας εκεί στο Άγιο Όρος, ότι αν σταματήσει για μια στιγμή, λέει, παιδιά, η Παναγία μας να μεσητεύει, να διαπορθμεύει τα αιτήματά μας, δηλαδή να τα περνάει απέναντι, πού να τα περνάει, να τα ανεβάζει πάνω στο θρόνο του Κυρίου μας, έτσι, όλα τα αιτήματά μας, όλες μας τις προσδοκίες, όλες μας τις δυσκολίες. Δεν θα μείνει, λέει, αν σταματήσει η Παναγία μας. Ήταν πολύ συγκλονιστικό αυτό που μας έλεγε. Αν σταματήσει να δέεται και να μεσητεύει η Παναγία μας, δεν θα μείνει καμιά ζωτική ύπαρξη πάνω στη γη. Ναι. Παρεμβαίνει, δηλαδή, μας έλεγε, συγκλονισμένος ο γέροντας, κλαίγοντας, παρεμβαίνει συνεχώς για να καταπαύσει η Παναγία μας την δικαία οργή του Θεού ως φιλόστοργη μάνα. Mm. Και παρεμβαίνει συνεχώς. Και αυτό μας στέλνει το μήνυμά της, αυτό που συνεχώς στους ανθρώπους της προσευχής, εκεί στο Άγιο Όρος και σε όλα τα πνευματικά καταφύγια της Ορθοδοξίας μας, αυτό το μήνυμα στέλνει η Παναγία μας προς όλους μας. Μη σταματάτε να με επικαλείστε, να επικαλείστε τις μεσητείες μου. Αυτό είναι το διακόνημά μου. Και αυτό είναι, θα λέγαμε, είναι το κορυφαίο, το πιο λεπτό, ανθρώπινο και μητρικό αυτό το έργο της κυρίας Θεοτόκου. Αυτός ο γέροντας, λοιπόν, κάποια στιγμή μας έλεγε ότι την είδε κάποιος, γιατί εμφανίζεται συνεχώς, ιδίως στο περιβόλι της, στον κλήρο της, εκεί σαριανάει συνεχώς. Εμφανίστηκε, λέει, η Παναγία και τη ρώτησε ένας ταπεινός γέροντας, την είδε με το μαύρο της που κάμισο εκεί να περιδιαβαίνει και τη ρώτησε, γιατί κυρά μου μαυροφορείς? Και εκείνη του απάντησε, παιδί μου, εφόσον δεν πενθεί ο κόσμος για τις αμαρτίες του, πενθώ εγώ. Είναι συγκλονιστικό αυτό που το απάντησε. Ναι. Έτσι. Για να θυμηθώ τώρα, μιας και πήγαμε εκεί
λόγω και του πατρός Κωνσταντίνου, που η θύμησή του έτσι μου γεννά πολύ το Άγιο Όρος εκεί. Που είναι άλλωστε το περιβόλι της Παναγίας, που λέγεται. Τα ενδιαιτήματα εκεί της κυρίας Θεοτόκου. Να θυμηθώ τον Άγιο Γέροντα, τον πατέρα Γεώργιο Καψάνη, τον Γρηγοριάτη, μια μεγάλη μορφή της αγιορείτικης μοναστικής έτσι, πολιτείας, που έλεγε ότι παρότρινε και τους, τα καλογέρια του και όλους εμάς, κάθε φορά που τον συναντούσαμε, μας έλεγε πιαστείτε από τον μανδύα της Παναγίας, πιάστε λέει την Παναγία από το φουστάνι. Ναι, ναι, ναι. Και μη χωριστείτε, έλεγε, ποτέ από τη μητέρα μας. Αυτή είναι η εγγύηση της σωτηρίας μας. Εμείς είμαστε, λέει, έλεγε, αμαρτωλοί και ανάξιοι. Αλλά θα μας βοηθήσει η Παναγία μας να σωθούμε, εφόσον όμως και εμείς έχουμε φιλότιμο και αγωνιζόμαστε. Αυτό θα έλεγα, αγαπητέ κύριε Λίλη, ότι το προσωνύμιο που εγώ μου μένει, έτσι από... Ουσιαστικά η μεσήτρια, διαπορθμεύουσα. Μεσητεύουσα και διαπορθμεύουσα. Όλα τα αιτήματά μας τα πάει μπροστά στο θρόνο του Υιού της. Όλα τα δάκρυα, όλα τα αποθούμενα, αυτά που μας αποσχολούν, που δεν βρίσκουν λύση, τα περνάει η Παναγία μας στην απέναντι όχθη. Και είναι συγκλονιστικό εκεί αυτό. Εκεί που φαίνεται ότι δεν χωράει η λογική, σίγουρα η Παναγία μπορεί να μεσολαβήσει. Μου επιτρέπετε να πω ένα περιστατικό. Μας το έλεγε άλλος ένας έτσι πολύ αγαπημένος γέροντας, μακαριστός και αυτός, ο πατήρ Σιμεών ο Διονυσιάτης, πάνω στο Άγιο Όρος, εκεί κοντά στη Γρηγορίου, στη Διονυσίου. Λοιπόν, τι μας έλεγε, μη σταματάτε, λέει, να αντιζητάτε χάρες και να αντιχαιρετάτε καθημερινά με τους χαιρετισμούς. Να ζητούμε χάρες. Την τόσο χριστοκεντρική, επιτρέψτε μου να πω, προσευχή των χαιρετισμών, στην οποία τόσο γλαφυρά, με τόσο ωραίο τρόπο περιγράφεται όλο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Λοιπόν, ήταν ένας ληστής, μας έλεγε ο πατήρ Σιμεών κάποτε, ο οποίος παρότι συνεχώς έκανε πολλά κακά, και προκαλούσε στους άλλους πάρα πολλά κακά, είχε μια ευλογημένη συνήθεια. Την είχε μάθει από τα μικράτα του. Ναι. Κάθε μέρα, απήγγειλα από στήθους, είχε μάθει απ' έξω τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Και ήταν τότε ένας ιερέας που είχε πνευματική διόραση, είχε μάτια, ας πούμε, θα έλεγαμε, υπερκόσμια. Και έβλεπε πολλά αθέατα για εμάς, τους υπολείπους, όπως υπάρχουν και στις μέρες μας τέτοιοι χαρισματούχοι και χαρισματικοί άνθρωποι του Θεού. Αυτός λοιπόν τι έβλεπε συνεχώς δίπλα σε αυτόν τον ληστή που σας έλεγα πριν ότι είχε την καλή συνήθεια να λέει τους χαιρετισμούς, του είχε μείνει αυτή, στεκόταν δίπλα του πάντα ένας δαίμονας. Πήγε λοιπόν αυτός ο παπάς και πήγε έτσι με ατρόμητος δίπλα στο δαίμονα και τον ρωτάει τι καρτεράς, του λέει, και στέκεσαι όλο δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, τον ταλέπορο, τι περιμένεις? Γιατί δεν φεύγεις ποτέ από δίπλα σου? Και τι του απάντησε ο δαίμονας? Περιμένω, του λέει, εδώ και 14 χρόνια από όταν άρχισε τις κλεψιές και όλα τα άδικα που προξενεί στους άλλους, μια μέρα μόνο να ξεχάσει να πει τους χαιρετισμούς στην Παναγία. Αλλά αυτός, λέει, κάθε πρωί που σηκώνεται λέει τους χαιρετισμούς και έτσι δεν μπορώ να πάρω δικαίωμα πάνω του, να τον παρασύρω μαζί μου στο σκοτάδι. Παρόλο το ζητάω συνεχώς και τον διεκδικώ, έχει εκείνη, και το έλεγε έτσι υποτιμητικά για την Παναγία μας, έχει εκείνη συνέχεια να τον δικαιολογεί στον Υιό της και να του θυμίζει πως δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα που να μην την έχει χαιρετήσει. Λοιπόν, περιμένω αυτή τη μέρα, λέει, να ξεχαστεί, να έχω κι εγώ αφορμή καλή να προκαλέσω τη δικαιοσύνη του Θεού. Είναι συγκλονιστικό. Μάλιστα, αυτό το περιστατικό. Το πόσο σημαντικό είναι να αφήνει τα πάντα στην Παναγία και εκείνος κάθε μέρα προσευχότανε. Ένα άλλο προσωνύμιο που πρέπει οπωσδήποτε να το προσέξουμε, ίσως και όχι τόσο γνωστό, αλλά πρέπει να το ξέρουμε. Παντάνασα. Παντάνασα, ναι. Κύριε καθηγητά, Παντάνασα. Να χαιρετήσω και τον έτερο καθηγητή εκεί. Ο κ. Σαμουράκης είναι εδώ. Τον κ. Σαμουράκη, ναι, βέβαια, αμέλησα πριν, να με συγχωρέσει. Είναι Παντάνασα, εγώ λέω καμιά φορά είναι άνασα και ανάσα. Ναι. Δηλαδή και θεραπεία και οξυγόνο. Κάθε ηκεσία μας, κάθε Άγιο παρακαλετό, κάθε παράκληση προς την Παναγία μας, τη Βασίλισσα, τη Δέσποινα, τη μάνα όλου του κόσμου, μας δίνει, μας γεμίζει με ελπίδα εκείνη τη στιγμή. Ότι θα κατορθώσουμε ακόμα και αυτά που η λογική
απορρίπτει αυτά που οι άνθρωποι, η επιστήμη πολλές φορές μας καταδικάζει για μια ασθένεια, για παράδειγμα, έτσι που ο πολλής κόσμος υποφέρει από αυτό, έρχεται η Παναγία μας με την ελπίδα, και την δροσιά που μεταφέρει η θύμησή της, έτσι, να μας προσφέρει αυτή την προσδοκία ότι αυτό που λέμε ότι όπου Θεός βούλεται νικάτε φύσεως τάξης. Είναι η Παναγία πάντα, που το ενσαρκώνει, αυτή την προσδοκία. Γι' αυτό και εγώ και θα έλεγα ότι πολύ κοντά σε αυτό. Η προσωνυμία παντάνασα είναι κάτι που γεμίζει τις ζωές μας με ελπίδα και μας ανεβάζει στα ουράνια να προγευόμαστε συνεχώς στα της άνω ζωής. Είναι σωστική λοιπόν η παρουσία, η μεσητεία της κυρίας Θεοτόκου, είναι λιμάνι, είναι καταφυγή, είναι σκέπη. Πόσα και πόσα, Πάτερ Κωνσταντίνε, κύριοι καθηγητές, πόσα προσωνύμια δεν είναι ότι τα δίνουμε απλά τιμητικά, είναι γιατί τα έχουμε βιώσει. Ουσιαστικά, όλοι μας. Βιωματικά, όλοι βέβαια, μας. Όλοι μας. Και αν εννοούσαμε έστω σε βάθος, έστω μια από αυτές τις προσφωνήσεις της, έστω ένα προσωνύμα από τα εκατοντάδες που της έχουν δοθεί, έτσι, δεν θα έπαβε συνεχώς, ευκαίρος ακαίρος, μαζί με τη μονολόγηση ευχή του Κυρίου Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, να επαναλαμβάνεται και το υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ναι. Να αλλάξει. Έτσι. Ναι. Και υπάρχει αυτό στην Εκκλησία και το βέβαια, ένα βέβαια και το άλλο. Γιατί, και λόγω ιστορικών γεγονότων, μετά την Αγία Τριάδα, η Παναγία, χωρίς να είναι Θεός, ως άνθρωπος, είναι πολύ κοντά. Εμείς λέμε τη λέξη μεσήτρια, γέφυρα που μεσητεύει, το ακούει πολύ τακτικά ο κόσμος και είναι ίσως από τις πιο σημαντικές εκφράσεις. Ένα μέρος της Ελλάδας, να μας πείτε, που ιδιαίτερα εορτάζει την Παναγία μας. Αχ, μα δεν υπάρχει μέρος, δεν υπάρχει γωνιά αυτού του τόπου του ευλογημένου που να μην έστω και ένα μικρό προσκυνητάρι. Ξέρετε, δεν είναι το μεγαλείο του οικίματος ή της αρχιτεκτονικής ή του στολισμού το οποίο μπορεί να βιβάσει τις ψυχές μας, αυτό που λέγαμε πριν, να προγευτούν τα της άνω ζωής διά της κυρίας Θεοτόκου. Νομίζω ότι θα αδικούσαμε τον οποιονδήποτε τόπο, ας πούμε, αν λέγαμε ότι εκεί υπερβαλλόντως ή μάλλον είναι εκεί παντού σε όλη την Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα. Θα επιλέγαμε έτσι, αν μας ζητεί το, ας πούμε, έτσι να ανθολογήσουμε κάποια έτσι προσκυνήματα, θα λέγαμε ότι η μεγαλόχαρη εκεί στην Τίνο, η σκιά αυτή, η λυτρωτική σκιά της Μεγαλόχαρης, σκεπάζει όλων μας τις ψυχές, έτσι. Αλλά νομίζω ότι σε κάθε και πάρα γωνιά, βέβαια, έχετε δει η Παναγία Σουμελά, παντού. Έτσι, παντού. Και εκεί στην Κρήτη πόσο την αγαπάτε και πόσο την θυμάτε. Βέβαια, την αλλά και η Παντάνασα που αναφέρατε είναι πολύ γνωστή εδώ και την αγαπούμε πολύ. Ναι, κύριε Σκοπετέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Επειδή έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό το θέμα και πολύ θεολογικά αλλά και απλά αυτό μας ενδιαφέρει βιωματικά. Ευχαριστούμε θερμά. Εγώ χαίρετε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σαμουράκη, να σας ρωτήσω, η Παναγία, εφόσον υπάρχει αυτός ο ιδιαίτερος τρόπος που γίνεται σύλληψη και είναι θαυματουργικός, τι ακριβώς έδωσε στο Χριστό από τον εαυτό της? Ουσιαστικά του δίνει τη δυνατότητα να γίνει άνθρωπος, παίρνοντας το τίμιο αίμα της Παναγίας και τη σάρκα της, τα κύτταρά της θα λέγαμε. Του δίνει επίσης το γάλα με το οποίο τον αναθρέφει, του δίνει την ανατροφή τη γενικότερη και την προστασία της όσο είναι παιδί, του δίνει τη φροντίδα του όσο είναι μεγάλος, τον ακολουθεί πολλές φορές τη διδασκαλία του, έστω και αν σποραδικά τη συναντάμε στα Ευαγγέλια, βλέπουμε να στέκεται συνεχώς διακριτικά και στη σκιά μεν, αλλά πάντοτε κοντά στο Χριστό, ακόμη και κάτω από τη σκιά του Σταυρού την τελευταία στιγμή της επίγειας ζωής. Αλλά και σύμφωνα με πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι από τις πρώτες που δέχεται και το άγγελμα της Αναστάσεως του νιού της. Και σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, είναι παρούσα και στην Ανάληψη, αλλά και στην Πεντηκοστή, έστω και αν δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτά τα γεγονότα.
Μάλιστα. Η Παναγία είπατε μάνα της... και της Εκκλησίας όλης εκτός από μάνα του Χριστού. Και δεν είπατε τη σάρκα της. Ο Χριστός είχε σώμα και ψυχή ανθρώπινο και ήταν και Θεός. Ακριβώς. Υπήρξαν ολόκληρες αιρέσεις που προσπαθήσαν να κολοβώσουν κατά κάποιο τρόπο τον Χριστό. Άλλοι λέγανε ότι ήταν μόνο άνθρωπος, όπως οι Αριανοί. Άλλοι, όπως άρα οι Απολλήνιαστές, λέγανε ότι είχε σώμα ανθρώπου, αλλά όχι ψυχή ανθρώπου, ναι, κτλ. Ναι. Όλα αυτά τα έλυσε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος στην Έφεσο, ακολουθώντας τη διδασκαλία του Αγίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας Κυρίλου, ναι. Ναι, που τον εορτάζουμε μαζί με τον Άγιο Αθανάσιο 18 Ιανουαρίου, και τον Ιούλιο τώρα, 9 Ιουλίου αν θυμάμαι καλά, είναι η μνήμη του. Ο μεγάλος αυτός Άγιος έχει διατυπώσει με πολύ καθαρό τρόπο τη διδασκαλία της Εκκλησίας για το πρόσωπο της Παναγίας και έγινε η βάση για όλες τις αποφάσεις της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου. Από εκεί και πέρα δεν υπήρξαν αμφισβητήσεις για το πρόσωπό της. Ναι, λέμε, πολλές φορές ακούμε εμείς την Παναγία, την τιμούμε, δεν τη λατρεύουμε. Αυτό γιατί το λέμε. Και για όλους τους Αγίους της Εκκλησίας. Η λατρεία ανήκει μόνο στον Τριαδικό Θεό, που είναι η απόλυτη προσκύνηση, θα λέγαμε, ενώ τους Αγίους και την Παναγία μεταξύ αυτών τιμητικά τους προσκυνούμε και ζητούμε τις πρεσβείες τους, γιατί, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι άνθρωποι που έχουν μεν πολύ ισχυρή την ευμένεια του Κυρίου μας και πολύ η μεσητεία τους μετράει, αλλά ωστόσο δεν είναι θεοί, όπως είπατε κι εσείς πολλές φορές. Είναι συνάνθρωποι μας που μπορούν γι' αυτό το λόγο να μας καταλάβουν και να μας νιώσουν και να είναι κοντά μας και εμείς να τους αισθανόμαστε πολύ δικούς μας. Όλα αυτά τα προσωνύμια της Παναγίας δείχνουν και την οικειότητα των ανθρώπων και την προσπάθεια να δημιουργήσουν μια ξεχωριστή σχέση με την Παναγία σε κάθε τόπο και έτσι την τιμητικά την προσκυνάμε την Παναγία και τις προσφέρουμε τις οικεσίες και τις δεήσεις μας, αλλά ποτέ τη λατρεία που ανήκει μόνο στον Τριαδικό Θεό. Η Τρίτη Οικουμενική που αναφέρατε με τον κύριο Αλεξανδρίας, ουσιαστικά ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ο Νεστόριος δεν δεχόταν ότι είναι Θεοτόκος. Δεν την πίστευε για Παναγία. Αυτό πώς μπορεί να συμβεί ο Πατριάρχης να μην την πίστευε για Χριστοτόκο την άλλη. Ναι, διάφορα περιστατικά που αναφέρονται στα πατερικά έργα της εποχής εκείνης. Το πιο γνωστό είναι ότι κάποιος πρεσβύτερος ένα κήρυγμά του μέσα στον Πατριαρχικό Ναό της Κωνσταντινούπολης τότε αποκάλεσε την Παναγία Χριστοτόκο και ο παρόν Πατριάρχης Νεστόριος συμφώνησε με αυτή την έκφραση. Ναι, ναι. Αυτή η έκφραση ίσως θα μπορούσε να είναι σωστή αν θεωρήσουμε τον Χριστό ως Θεό και άνθρωπο, θεάνθρωπο δηλαδή. Αλλά ο Νεστόριος δυστυχώς την εννοούσε ότι δεν ήταν Θεός και αρνούνταν να ονομάσει την Παναγία Θεοτόκο. Έλεγε ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να γεννήσει Θεό, επηρεασμένος και από την πλατωνική φιλοσοφία που έλεγε ότι ο Θεός ουσιαστικά, δεν ουσιαστικά, να σας διακόψω με αυτό, αναιρούνται όλα όσα είπαμε, ότι είναι μεσήτρη και τα λοιπά. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή η Εκκλησία αν δεν είναι πέρασε πολλά. Ακριβώς, πέρασε, η Παναγία δεν τα διατύπωσε έτσι εύκολα, αλλά μέσα από δραματικά γεγονότα. Ακριβώς, ναι, τώρα δεν μπορούμε όλα να. Όχι, επειδή αναφέρατε την Τρίτη Οικουμενική και είπατε για το περιστατικό, νομίζω να το ακούσουν οι τηλεθεατές πόσο δύσκολα διατυπώθηκαν όλα αυτά, εσείς που γνωρίζετε τη θεολογία και την πατρολογία. Μα η Εκκλησία, ξέρετε, κύριε Λίλη, που είστε και δογματολόγος, διατυπώνει τα δόγματα όταν προκαλείται από τους αιρετικούς ή από τις ανάγκες τους. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Τα κάνει σαφέστερα. Η πίστη δεν αλλάζει, αλλά η διατύπωση βερικών πραγμάτων της διδασκαλίας της Εκκλησίας είναι αυτή που γίνεται αναργέστερη και σαφέστερη προς ωφέλεια ημών. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε, έχουμε λίγα λεπτά για να κλείσουμε. Ένα, να μας πείτε κάποιο περιστατικό από το ποίμνιό σας, από το εκκλησίασμα, που έχει σχέση με την Παναγία και πρέπει να το υπογραμμίσουμε, μια και ο ναός είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Ο κόσμος πώς προσεγγίζει σήμερα την Παναγία μας? Και όντως πραγματικά είναι μεγάλη η ωφέλεια και γι' αυτό βλέπουμε έτσι αναρρύθμιτα τα τάματα των ανθρώπων να φέρνουν στην εικόνα της Παναγίας για να την ευχαριστήσουν. Και είναι μια απόδειξη πραγματικά έτσι πόσο ζωντανή είναι η χάρη της και δόξα τω Θεώ πραγματικά που υπάρχει στη ζωή μας.
Καθώς μιλούμε σε όλη την εκπομπή, εμείς βλέπουμε εικόνα, οι τηλεθεατές μας. Ναι. Τάματα φαίνονται πάνω στην εικόνα. Έτσι, ο κόσμος κρεμάει κάτι, θέλει να τα αφιερώσει μόνος του, χωρίς να τον πιέσει κανείς. Ακριβώς. Ίσως αυτό να τονίσουμε, ότι αυτή είναι η διαφορά του σωστού. Βεβαίως. Χωρίς φόβο πηγαίνει. Ναι, ναι. Και επί ευκαιρίας θα ήθελα να διαβάσω κάτι, ένα λόγο, από ένα απόσπασμα από τους λόγους του Ηλία Μινιάτη, του επισκόπου Καλαβρίτων, που λέει τα εξής για την Παναγία μας, έλεγε πολλά για την Παναγία. Και έλεγε λοιπόν, ορφανή που εστερήθητε από τους γονείς σας, ξένοι όπου εχάσατε την ευτυχία σας, άρρωστοι, τεθλιμμένοι, αμαρτωλοί, μη λυπήστε, εσείς έχετε μητέρα, τη μητέρα του Θεού. Μητέρα όπου σας κυβερνάει στην ξενιτεία σας, όπου σας τρέφει με την, στην πτωχία σας, όπου σας δίδει τα πάθη την ιατρία, εις τας λήψεις την παρηγορία, εις τας σκλαβίας την ελευθερία, εις τας αμαρτίας τη συγχώρηση. Μη λυπήστε, εσείς έχετε μητέρα, τη μητέρα του Θεού. Ναύτε όπου πλέεται την θάλασσα, την Παρθένου αντικαλείστε, να έχετε λιμένα ανεμοζάλες. Πραγματευτέ όπου περιπατείτε την ξηρά, την Παρθένων επικαλείστε να έχετε βοηθόνιο στους κινδύνους. Γεωργίο που δουλεύετε τη γη, την Παρθένων επικαλείστε να έχετε ευλογία καρποφορίας εις τους κόπους σας. Νέοι όπου σπουδάζετε στα σχολεία, την Παρθένα επικαλείστε να έχετε φως γνώσεων στη σπουδή σας. Ιερείς και λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες, την Παρθένων επικαλείστε σε όλα σας ανάγκες και σωματικάς και ψυχικάς να την έχετε μπροστά την εις ταύτην τη ζωή, παραστά την εν ώρα θανάτου, μεσή την εν ημέρα κρίσεως. Χριστιανοί, μικροί και μεγάλοι, όσοι λατρεύετε και προσκυνείτε το όνομα του Ιησού, τιμάτε και ευλαβήστε και το όνομα της Παρθένου Μαρίας, μητρός του Ιησού και μητρός ημών. Ιησού και Μαρίας, ας είναι τυπωμένα μέσα στην καρδιά σας. Ιησούς και Μαρία, μη λείπει από το στόμα σας. Ιησούς και Μαρία, ας είναι η αρχή και το τέλος των προσευχών σας. Το όνομα Ιησούς και Μαρία, ας είναι τα πρώτα λόγια της αυγής, τα ύστερα της εσπέρας. Μετά αυτά ασφαλίζετε εις ύπνον τα μάτια σας, μετά αυτά εμπαίνετε και βγαίνετε από την εκκλησία, μετά αυτά αρχινάτε και τελειώνετε πάσαν υπόθεση. Διεναξιωθείτε την ώρα όπου μέλετε να παραδώσετε το πνεύμα, να έχετε από το ένα μέρος τον Ιησού, από το άλλο τη Μαρία, και όμως με τον Ιησού και με τη Μαρία να συνδοξάζεστε εις την Βασιλεία των Ουρανών. Ιησού και Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και με αυτό να κλείσουμε το καλύτερο κλείσιμο. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σαμουράκη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχαριστήσουμε για τα τόσο σημαντικά θεολογικά που μας είπατε. Εγώ ευχαριστώ για την πνευματική ατμόσφαιρα και την τιμητική πρόσκληση. Δική μας μεγάλη χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Κωνσταντίνε. Να, και τον κύριο Σκοπετέα, βέβαια, να ξαναπώ ευχαριστίες πολλές. Την ευχή σας ευχαριστούμε πολύ και για το κείμενο. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για το πρόσωπο της Παναγίας μας σε εορτές, προσωνύμια, πόσο σημαντική είναι για τη ζωή της Εκκλησίας μας. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς, την Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.